πάμε να δούμε καρκίνους. Λοιπόν, από τη μια είναι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, η αγωνία για τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Αν είστε και μικρότερη σε ηλικία, μπορεί να είναι η αγωνία για τις σπουδές. Καθένας ό,τι έχει με κάτι αγωνιά σε αυτή τη ζωή. Ακόμα και αν δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά και είναι στο σπίτι του, μπορεί να αγωνιά για το παιδί του, για τον σύζυγο, για δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπάρχει λοιπόν μια αγωνία από τη μια πλευρά για όλο αυτό που συμβαίνει και πιθανώς και μια αγωνία για άλλα θέματα, τα οποία αυτή την αγωνία τη βγάζει πιο πολύ στην επιφάνεια στο μέσο της εβδομάδας, αυτή η Πανσέλινος που έχουμε, είναι σε σύνοδο με το Χείρονα αυτή η Πανσέλινος. Έχω να σας πω αυτή την εβδομάδα πολλά για αυτό το συγκεκριμένο φεγγάρι, γιατί φαίνεται ότι ο Χείρονας έχει να κάνει με αυτό που λέμε οι πληγές, τα τραύματα, ξύνει πληγές αυτή η Πανσέλινος. Θα τα πούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέσα σε όλα λοιπόν που επηρεάζουν κυρίως τους γεννημένους τέλους Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, εσείς θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, έρχεται μια βοήθεια που λέγεται Αφροδίτη στην Παρθένο, είναι μετά την Παρασκευή. Αν μη τι άλλο, θα είναι βοηθητική και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και στο να ψαχτείτε λίγο περισσότερο, αλλά να έχετε και ευρήματα σε ό,τι αφορά ίσως και τα επαγγελματικά ή να προωθήσετε τη δουλειά ή τις σπουδές σας.